παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ανθρωπιάς και επαναλαμβάνοντας για πολλωστή φορά την προκλητική του συμπεριφορά, ο Ερντογάν, πριν καν στεγνώσουν τα δάκρυα σε Σάμο και Σμύρνη από το φωνικό σεισμό, επανέρχεται και με νέα ναύτεξ δεσμεύει περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια της Ρόδου, για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Roots Race και τα συνοδευτικά του τουρκικού ερευνητικού Αταμάν και Τζέγκινς Χάν. Και όλα αυτά ένα 24ωρο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, ως ένδειξη συμπαράστασης για το μεγάλο σεισμό, του οποίου οι πληγές ακόμη δεν έχουν καταγραφεί και που ως κίνηση καλής θέλησης του Έλληνα Πρωθυπουργού έγινε δεκτή με ικανοποίηση από μερίδα της παγκόσμιας αλλά και εγχώριας κοινότητας, που θεωρούν ότι τέτοιες κινήσεις που στρέφουν το βλέμμα σε μια πιο φιλική συζήτηση είναι αποτελεσματικές. Η αντίδραση του Ερντογάν, σχεδόν αστραπιαία, έρχεται να επιβεβαιώσει όσα είπαν το βράδυ της Παρασκευής στις αντιθέσεις οι καλεσμένοι του Γιώργου Σαχίνη, που είχαν προβλέψει ότι οι επόμενες κινήσεις του Ερντογάν σε καμία περίπτωση δεν είχαν στοιχείο επηρεασμού από το κλίμα του σεισμού και την όποια διάθεση πανανθρώπινης προσέγγισης. Είναι πολύ θετικό ότι είχαμε αυτή την ανθρώπινη πλευρά της πολιτικής, θα έλεγα την ανθρώπινη έκφραση της πολιτικής. Εύχομαι να το δούμε αυτό. Να επί και αύριο και μεθαύριο από πλευράς Τουρκίας εννοώ, αλλά δεν θα ήθελα να προχωρήσω, να αφήσω τον εαυτό μου να κυριευθεί από το συναίσθημα μιας υπεραισιοδοξίας που θα έπρεπε κανονικά να μας οδηγεί ο ανθρωπισμός, διότι τα έχουμε ξαναζήσει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουμε απογοητευτεί. Οτιδήποτε ευνοεί το καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών είναι καλοδεχούμενο. Βεβαίως η εμπειρία μας από την προηγούμενη διπλωματία των σεισμών, η οποία μάλιστα ήταν και εξαιρετικά διαφημιστήσα από τον διεθνή τύπο, δεν απέδωσε, όπως είδαμε, τις πράγμαση ουσιαστικά αποτελέσματα. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε σήμερα τη διεξαγωγή νέας ναύτεξ νότια της Ρόδου με χρονική διάρκεια από 1 Νοεμβρίου μέχρι τις 14 του μήνα, με τους αναλυτές να διευκρινίζουν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα συνεχίσει απτόητο στην προκλητική του μεθόδευση όσο υπάρχει ανοχή και όσο δεν του καταλογίζονται κυρώσεις για αυτή του τη συμπεριφορά. Η Ελλάδα υποταγεί στην ακρότητα, στη βία, στον αυταρχισμό που βλέπουμε μπροστά μας. Όλη η Ευρώπη θα έχει υποταγή μαζί με την Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι που εμείς πρέπει να το καταλαβαίνουμε και να είμαστε ψυχρεμοί και να βλέπουμε πώς μπορούμε να έχουμε την κουβέντα μαζί με τον κύριο Ερντογάν και μαζί με την Τουρκία. Σημειώνεται ότι η Άγκυρα είχε ακυρώσει την ναύτεξ που ήταν προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου και η κίνηση αυτή είχε θεωρηθεί ως δείγμα καλής θέλησης του Τούρκου Προέδρου μετά και από παρενέσεις των Ευρωπαίων ηγετών αλλά και του ΝΑΤΟ, που όπως όμως αποδείχθηκε, σε καμία περίπτωση δεν ερμήνευσαν ορθά την επιλογή του, αυτό που δεν έκανε στις 28 Οκτωβρίου να το κάνει με τρεις μέρες καθυστέρηση, και ενώ η χώρα του αλλά και η δική μας μετράει πληγές από το φωνικό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ. Εύχομαι αυτή τη φορά να αντιληφθούν όλοι ότι είμαστε μικροί και ανθρωπάκια.